Ξεκινήσουμε όμως με όσα δήλωσε στο νοσοκομείο η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού. Εκτός όλων των άλλων, είπε ότι της προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι ενώ ελέγχθηκε ο φάκελος, δεν εντοπίστηκαν τα εκρηκτικά. Θα συνδεθούμε με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός που βρίσκεται η Κατερίνα Χαραλαμπάκου. Κατερίνα. Ρίτσα, πριν από λίγο μας μίλησε η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία μας περιέγραψε τα πρώτα λεπτά μετά την έκρηξη. Μας είπε όλα όσα της είπε ο κύριος Παπαδήμος για εκείνα τα πρώτα δραματικά λεπτά. Τι ήταν αυτό που του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή, αλλά και την αγωνία της μέχρι να φτάσει εδώ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και να δει η ίδια ότι ο άνδρας της είναι ζωντανός. Εξέφρασε μάλιστα την απορία της για το πώς κατάφερε να φτάσει αυτός ο τρομοφάκελος μέχρι τα χέρια του. Η Βουλή έχει το καλύτερο μηχάνημα. Μας είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας, μιλώντας ουσιαστικά για κενά ασφαλείας. Τώρα να σας πω ότι εδώ στο νοσοκομείο και στο 10ο όροφο του Ευαγγελισμού βρίσκεται κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής, η οποία ελέγχει το θάλαμο που πρόκειται να μεταφερθεί αύριο ο κύριος Παπαδήμος, ο οποίος, αν όλα πάνε καλά και απόψε το βράδυ, θα βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Ελέγχουν ακόμα και ποιο ασανσέρ θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει μέχρι το 10ο όροφο. Ποιοι θα μπαίνουν και θα βγαίνουν στο δωμάτιό του, ποιοι γιατροί και νοσηλευτές θα είναι αυτοί. Θα υπάρχει και ένα τραπέζι ελέγχου από το οποίο θα περνάνε όλοι. Ακόμα και το επισκεπτήριο, οι επισκέψεις που θα δέχεται θα γίνεται μετά από συνεννόηση τόσο με τον ίδιο όσο και με την ασφάλεια. Ο ίδιος είναι πολύ καλύτερα σήμερα. Υπευλήθη σε χειρουργικό καθαρισμό στο δεξί μυρό και όπως σας είπα, αύριο θα μεταφερθεί σε θάλαμο του 10ου ορόφου και όπως όλα δείχνουν, πολύ σύντομα θα δώσει και κατάθεση στην αντιτρομοκρατική. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε και εμείς κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε τι είπε πριν από λίγο στους δημοσιογράφους η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού. Ήταν μεγάλο σοκ, αλλά να δούμε αν δεν είναι τόσο... Είχαμε πολύ τύχη, γιατί το αυτοκίνητο ήταν νορμάλ και όταν έσπασε το μπόμπα, ανοίξαν τα πόρτες. Αν ήταν το αυτοκίνητο για... ασφαλεία θα είναι καταστροφή. Και το δεύτερο ήταν είχε το πώς το λένε, όχι το φάκελο απάνω το πόδι του. Δηλαδή δεν ήταν κοντά του. Και αυτά δύο πράγματα είναι πολύ σπουδαίο. Δεν το περίμενα για κάποιον σαν Λουκάς που δουλεύει μόνο για το χώρο του και δεν κάνει φασαρίες για τα περίεργα πράγματα. Είναι πολύ... Αυτό μου πειράζει πολύ, γιατί είναι καλός. Δεν μιλάω γιατί είναι άντρας μου, αλλά έτσι είναι.